Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό θέμα, τη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενέβης, η οποία ανοίγει τις πύλες της για το κοινό αύριο με πολλά νέα και εντυπωσιακά μοντέλα. Μαζί μας ένας ειδικός, ο δημοσιογράφος αυτοκινήτου του Inside.gr, Πέτρος Πιτσίνης. Πέτρο, καλησπέρα. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική έκθεση, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, Τέτα. Όντως είναι μια πολύ παραδοσιακή και σημαντική έκθεση. Μόνο να αναλογιστούμε ότι η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 1905. Μιλάμε για το 87ο πλέον σαλόνι αυτοκινήτου της Γενέβης, στις όχθες της λίμνης Λεμάν, κοντά εκεί, δίπλα στο αεροδρόμιο. Με 5 λεπτά με τα πόδια από το αεροδρόμιο φτάνει στους εκθεσιακούς χώρους Πάλεξπο. Φέτος αναμένονται 700.000 επισκέπτες. Τα περίπτερα καταλαμβάνουν 102 στρέμματα, 102.000 τετραγωνικά μέτρα. Και βέβαια γίνονται εκεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα μία μέρα νωρίτερα, πριν ανοίξουν οι πύλες της έκθεσης για τους δημοσιογράφους, έγινε η επίσημη ανακοίνωση για το γάμο πλέον της Opel με την γαλλική PSA. Οι νέες τάσεις, ή μάλλον οι τάσεις της έκθεσης που ξεχώρισαν. Φέτος είχαμε δύο τάσεις στην έκθεση, θα έλεγα. Η πρώτη τάση βεβαίως επιβεβαίωσε την κυριαρχία των SUV που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη κατηγορία, να σου πω, Τέτα, το 2005 είχε ένα μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη μόλις 5%. Αυτή τη στιγμή ξεπερνάει το 20% και το 2020 θα πλησιάσει το 30%. Άρα λοιπόν, όλοι οι κατασκευαστές θέλουν να μπουν εκεί και να πάρουν ένα μεγάλο μερίδιο από αυτήν την πίτα. Η δεύτερη τάση που είδα στη Γενέβη είναι ότι υπήρχαν ελάχιστα ηλεκτρικά μοντέλα μαζικής παραγωγής σε αντίθεση με το Παρίσι, το προηγούμενο φθινόπωρο, όπου είδαμε πολύ περισσότερα. Εσύ ποια αυτοκίνητα ξεχώρισες, ποια μοντέλα? Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις λίγα μοντέλα. Θα αναφερθώ λοιπόν συνοπτικά σε ορισμένα που είπαμε ότι ήταν και οι τάσεις φέτος, γιατί εκτός από τα SUV είχαμε και αρκετά προσιτά νέα μοντέλα. Όσον αφορά στα SUV, θα ξεχώριζα εκεί την Alfa Romeo Stelvio, πολύ όμορφο SUV, και είναι και το πρώτο SUV που λανσάρει επιτέλους η ιταλική μάρκα, το περιμέναμε πολλά χρόνια μετά από πολλές αναβολές. Έχουμε το Volvo Cross Country, το XC60, δεύτερης γενιάς, ένα high-tech SUV, πολύ εντυπωσιακού σχεδιασμού. Έχουμε το Opel Crossland X. Αυτό έχει ενδιαφέρον, θα εισάγεται στην Ελλάδα από τον Ιούνιο και είναι το πρώτο προϊόν συνεργασίας της Opel με το νέο ιδιοκτήτη της, την PSA, γιατί είχε ξεκινήσει η συνεργασία ήδη από το 2012. Είναι ένα μικρό SUV, μια κατηγορία χαμηλότερα από το Mokka X, θα κοστίζει λίγο κάτω από 20.000 ευρώ. Έχουμε το επταθέσιο Volkswagen Tiguan All-Space που μας έρχεται από την Αμερική, το Jeep Compass που έρχεται πίσω από την Αμερική, θα το δούμε στην Ελλάδα τον Ιούνιο και είναι ευρωπαϊκότερων προδιαγραφών, πιο συμμαζεμένο και σαν οδηγική αίσθηση. Γενικότερα έχουμε αρκετά SUV τα οποία καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των αγοραστών.